Σήμερα ο κύριος Καούκης έγινε να μας πει πολύ σημαντικά πράγματα, ειδικά όσον αφορά στην επιστρεπτέα προκαταβολή. Έχουμε αρκετά βέβαια να συζητήσουμε, γιατί έχουμε κάποιες ανατροπές όσον αφορά τα φορολογικά δρόμενα, θα έλεγε κανείς. Αλλά αυτό που καίει πολλούς είναι ότι γίνεται με την επιστρεπτέα επιστροφή. Είναι αρκετοί, τους οποίους τους ζητάνε να δώσουν ολόκληρη την ενίσχυση πίσω και μάλιστα έντοκα. Τι έχει γίνει εκεί? 20.000 επιχειρήσεις μετά από διασταύρωση που έγινε με το Εργάνι, βρέθηκαν 20.000 επιχειρήσεις οι οποίες δεν τήρησαν τους όρους τους οποίους είχαν ως προϋπόθεση για να λάβουν τις επιστρεπτέες. Είχαμε 7 επιστρεπτέες, 7 κύκλους. Και τι έλεγε, ότι δεν έπρεπε να απολύσουν προσωπικό. Και αν κάνανε μία απόλυση, έπαιρνε την ίδια μέρα ή την επόμενη να την αντικαταστήσουν. Εδώ όμως θα γίνει μια διευκρίνηση, γιατί έγινε κάποιοι, απολύσανε κάποιο προσωπικό 30 του μηνός και προσλάβανε πρώτοι. Το σύστημα αυτό δεν το διαβάζει. Θα τους δώσει τώρα την ευκαιρία. Είναι λάθος συστήματος, δηλαδή. Ναι, υπήρχε δηλαδή κάποιο κενό. Μπορεί τελικά να μην είναι 20.000, να είναι 15. Ναι, άλλο λάθος του συστήματος και άλλο όμως αν κάποιος είναι 24 ώρες πριν τον έχει απόλυση τον άλλον, ενώ λέει 31 του μήνα για παράδειγμα ή 30. Ναι, τι έγινε, μπορεί να τον απόλυσε 30 και να ανέβει στο Εργάνι η πρόσληψη του καινούριου στην πρώτη το σύστημα. Δηλαδή, μπορεί να τον πρόσλαβε 30 να ανέβει πρώτη του μηνός. Άρα το σύστημα δεν το διαβάζει, διαβάζει την πρώτη. Υπήρχε άρα ένα κενό προφανώς στην αλλαγή. Είναι εκτός ορίου. Αυτά θα τους δώσει τη δυνατότητα που θα είναι με μικρή απόκληση να διορθωθούν ως τέλος του έτους. Άρα μπορεί 20.000 τελικά να γίνουν λιγότερες. Οι άλλοι δυστυχώς που δεν τήρησαν τις προδιαγραφές, να το πούμε έτσι, τις προϋποθέσεις, δυστυχώς θα πρέπει να επιστρέψουν όλη την επιστρεπτέα που είχαν λάβει όλοι πίσω. Αναμένουμε δηλαδή, τους πίνακες. Αυτό είναι, είναι μεγάλα νούμερα για κάποιους. Βέβαια. Να πούμε πριν που μιλάγαμε για τα εργασιακά όμως, που είδα για τη διαγραφή δεκαετίας, αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε, γιατί εδώ έχει γίνει μια παρεξήγηση. Αν έχουν βεβαιωθεί τα χρέη στον ΕΦΚΑ μέσα στη δεκαετία, εκεί δεν παραγράφονται. Δηλαδή είναι πολύ λίγες επιχειρήσεις ή τα φυσικά πρόσωπα που θα παραγραφούν τα χρέη στον ΕΦΚΑ. Και επίσης να πούμε για το νέο νομοσχέδιο που είπαμε, υπεγράφει και πριν 5 μέρες από Υπουργό Υγείας Πλεύρη και Χατζηδάκη κοινή υπουργική απόφαση για να κάνουν τηλεργασία από το σπίτι οι ασθενείς και του ιδιωτικού τομέα. Υπήρχε για το δημόσιο, δεν υπήρχε για το ιδιωτικό τομέα. Άρα, αν κάποιος είναι ασθενής και δεν μπορεί να πηγαίνει στην εργασία του, με αίτησή του από 1η-1η του 2023 θα μπορεί από το σπίτι του με τηλεργασία να δουλεύει. Έχουν ορίσει τις παθήσεις, πνευμονοπάθειες, μεταμοσχεύσεις, μυλούς κτλ. Είναι μια σημαντική εξέλιξη, έτσι, να την κουβεντιάσουμε κιόλας. Ναι. Ναι, είναι σημαντική εξέλιξη, άρα δεν θα απολυθεί ο άνθρωπος, δεν θα μείνει πίσω χωρίς τη εργασία, θα μπορεί με τηλεργασία να δουλεύει από 1η-1η του 2023. Πάντως η επιστρεπτέα θα έχει και τόκο και κάνετε και ελέγχους. Ναι, κάνουμε και ελέγχους, γιατί είναι, βρεθήκαν και πολλοί που είχαν βάλει λάθος στοιχεία. Δηλαδή είχαν βάλει στοιχεία και από τις φορολογικές δηλώσεις, είχαν αλλοιώσει, είχαν αλλάξει τα μισθωτήριά τους μέσα στην πανδημία και αύξησαν το ποσό του μισθωτηρίου, δηλαδή του μισθώματος που έλαβαν πάνω από 25% για να πάρουν περισσότερη επιστρεπτέα. Και εκεί δυστυχώς ή δεν θα λάβουν για αυτούς που εκκρεμούν ή για αυτούς που έχουν λάβει, θα πρέπει να τα επιστρέψουν. Και δυστυχώς τους βρήκατε εσείς και τους πιάσατε για εκείνους. Και έτσι δεν έπρεπε όμως. Όταν η χώρα περνάει μια δύσκολη συγκυρία, έτσι, ήταν κάτι πρωτόγνωρο και ήταν δύσκολο για τη χώρα και ήταν δύσκολο για όλους τους πολίτες. Δεν πρέπει δηλαδή κάποιοι να εκμεταλλεύονται κάποια παραθυράκια που ένα σύστημα. Αλίμονο, μα στην Ελλάδα ζούμε. Στην Ελλάδα ζούμε. Αλλά χιλιάρικα. Κάτσε. Δεν πρέπει να μιλάμε για χιλιάδες ευρώ τώρα κάτω. Το πω, μπορεί να το ξέρει ο κύριος Καούκης. Υπήρχε ένα καφέ σε μια επαρχιακή πόλη. Έτσι, το οποίο ξαφνικά προσέλαβε όλο το χωριό. Όλο το χωριό. Αυτό δεν πάει να πει κανένα πολλά. Αυτό που λέει Βλαμπία. Αυτό που λέει Βλαμπία θα πληρώσει και με τόκο δηλαδή. Θα βάλει και τόκο. Θα κάνουν. Εντάξει, σα έχει πρόστιμο ρε παιδιά. Καλά να κάνουν. Δεν κατάλαβα. Ο κύριος αυτός είναι μέσα στην τσιπίδα σας. Λέει, τι έκανε, συγγνώμη, ο καημένος. Τι έκανε, έδωσε δουλειά σε όλο τον κόσμο. Αλλά να σου πω κάτι, έχει δίκιο. Θα τους έδωσε και κανένα 200. Γιατί σου λέει να πάρει 200, επέγραψε. Τότε θυμάμαι πήρανε και την αποζημίωση που δίνανε του κορονοϊού. Τα 534. Πήραν όλοι τα 534 ευρώ. Και ανέβησαν και πήραν να πάρει μεγαλύτερα αποζημίωση. Σου λέει να βολέψω και τους εγχωριανούς μου. Κύριε Καούκη, πρέπει να σας πάρω μια συνέντευξη μόνο για
για τα απίστευτα περιστατικά που έχετε καλά συναντήσει. Ναι. Υπάρχουν πολλά δυστυχώς. Πόσα χρόνια την κάνετε αυτή τη δουλειά? 31 κλείνουμε. 31 χρόνια. Ναι. Κάνετε... Ω, έχουμε να πούμε. Πάρα πολλά. Αλλάζει με βάση τις δεκαετίες. Εξελισσόμαστε, πάμε μπροστά. Εξελισσόμαστε. Ακούστε, τώρα, όσο προχωράμε προς την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, τόσο περισσότερο κλείνουν οι δικλείδες. Πριν, δυστυχώς, κάναμε να βρούμε ένα παραβάτη που μοιράζει εικονικά, πράγματος χάρη, 5-6 χρόνια. Εικονικά τιμολόγια, ναι. Εικονικά τιμολόγια, πλαστά κλπ. Να θυμάστε τότε με τους Ολυμπιακούς αγώνες και γίνει πανηγύρι. Άλλοι μόνο. Έτσι, και τα πληρώσαμε με μνημόνια. Βρήκαμε, το 2009, το 2010, έτσι βρήκαμε από τότε. Μετά, όταν μπλοκάραμε και τους τραπεζικούς λογαριασμούς που πήραμε το CD από την Τράπεζα της Ελλάδος και είδαμε ποιοι βγάλαν τότε έξω τα χρήματα και τους καλέσαμε για έλεγχο. Και εκεί πάλι, δηλαδή, μαζέψαμε. Γιατί μπορέσαμε να έχουμε στοιχεία. Όταν δεν έχεις στοιχεία, δεν μπορείς να κάνεις και τους ελέγχους που θες να κάνεις. Τώρα, όσο πάει η περίοδος και ψηφιοποιείται, δηλαδή με το My Data, με το eSend που στέλνουν όλα τα στοιχεία επάνω, και από το 2023 θα ψηφιοποιηθούν και άλλες υπηρεσίες, όλες οι ελεγχτικές. Δηλαδή, θα βλέπουμε σε πρώτο χρόνο τι ανεβάζει και θα διασταυρώνουμε σε πρώτο χρόνο τα τιμολόγια μεταξύ των επιχειρήσεων. Ναι, θα πρέπει και άμεσα να τα στέλνουν στα κεντρικά πλέον. Όλα αυτά, ας πούμε, κλειδώνουν και γίνονται οι έλεγχοι πιο αποτελεσματικοί. Άρα, δηλαδή, θα μειωθεί και η φοροδιαφυγή σιγά-σιγά. Ήταν κάτι που το φωνάζαμε. Εντάξει, υπήρξε τώρα μια πολιτική βούληση, υπήρξε και το χρήμα. Τα μεγάλα ψάρια να πιάνετε όμως. Δηλαδή, αυτά μας ενδιαφέρουν. Γιατί αυτοί φοροδιαφεύγουν και μετά έχουμε προβλήματα και δεν τα παίρνει ο λαός. Και όταν πάτε, κύριε Καβγιά, και τα τελευταία χρόνια κυνηγήσαμε τα μικρά ψαράκια. Να το πω έτσι. Γιατί είπαμε, δεν είχαμε τα όπλα για να δουλέψουμε. Τώρα σας λέω, οργανώνεται το πράγμα. Και βγάζουν λεφτά έξω. Δηλαδή, όταν πάτε, τι λέτε ειδικός. Κυνηγήσαμε την ρόπιτα, να πούμε έτσι και το. Τι λέτε, όταν πάτε, και τι λέτε, ειδικός σύμβουλος ή κατευθείαν έλεγχος, ελεκτής. Και λέμε, αδέ. Ελεκτής, κάτι τέτοιο. Είμαστε αδέ, δείχνουμε εντολή ελέγχου, πρέπει να έχουμε εντολή ελέγχου. Κόβετε το χαμόγελο, επί τόπου. Τι σας λένε. Ελάτε να βγείτε ένα καφεδάκι να το συζητήσουμε. Τι σας λένε, ελάτε να δείτε. Άλλοι το αντιμετωπίζουν εύκολα, άλλοι δύσκολα. Εγώ μου έχει τύχει και λιποθυμίες, ας πούμε. Να σου πω κάτι, γιατί πολλοί δεν θέλουν να το κάνουν αυτό. Δεν θέλουν. Ναι, σίγουρα δεν θέλουν. Πόσοι άνθρωποι κινδυνεύουν με λουκέτο, επιχειρήσεις και τα λοιπά. Δεν θέλουν. Πάτε εσείς εκεί, τα τέλεστε. Πάλι ο Βαγγέλης εδώ κάθε Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, σου έχει μείνει η γυναίκα στα χέρια με τον που τη λες ενεχώς. Ναι, μου έχει μείνει, ναι. Μου έχει μείνει. Επίτηδες το κάνει, εγώ νομίζω, αλλά εντάξει. Ναι. Όχι, μωρά, μην είμαστε τέτοιοι. Λοιπόν, όχι, είναι και συγκυρία του κάθε. Είναι συγκυρία εκείνη τη στιγμή, είναι η ψυχολογία του κάθε ανθρώπου, μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα. Αυτός, η πίεση. Όχι, η πίεση της καθημερινότητας να βγάλει τα προς το ζήν και να πληρώσει και τις υποχρεώσεις της μιας επιχείρησης. Και όταν είναι μια μικρή μικρομεσαία επιχείρηση που δουλεύουν οικογενειακά, εντάξει, το παλεύουν και είναι ακόμα πιο δύσκολα. Ναι. Δεν είναι ότι δεν κατανοούμε. Κατανοούμε και εμείς. Λέμε, πολύ... Και ειδικά αυτή την περίοδο, όχι αυτή την περίοδο, τα τελευταία χρόνια είναι δύσκολα. Έτσι. Ειδικά είναι δύσκολο. Από το 9 και έπειτα. Ναι, από το 9 και έπειτα. Ναι. Έτσι ακριβώς είναι. Καλό πάντως να κυνηγάτε τα μεγάλα ψάρια, κύριε Καούκη. Τα κυνηγάμε και γίνονται. Όχι να κυνηγάτε τους καημένους ανθρώπους. Ας πιάσουμε τα μεγάλα ψάρια, κατεβαίνουμε μετά και πιο χαμηλά. Τα έχουμε ξεκινήσει αντίστροφα. Και φέτος υπήρχε πολλές επιτυχίες και σε παραποιημένα προϊόντα που βρεθήκανε, δηλαδή τα μαϊμού που λέμε, πάρα πολλά. Και μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής έχουν πιαστεί και πολλές επιχειρήσεις που είχαν καρουζέλ, δηλαδή είχαν τριγωνικές συναλλαγές. Όλα αυτά έχουν πιαστεί. Εν τω μεταξύ, τώρα έχουμε και αλληλογραφία και με εξωχώριες με επιχειρήσεις. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Ναι. Συνεργάζονται πλέον όχι όλα τα κράτη, αλλά όλη η Ευρώπη καταρχήν συνεργάζεται πλέον. Έχουμε πληροφορίες και από Βουλγαρία και από Ρουμανία, που υπήρχαν πολλές επιχειρήσεις που εκεί είχαν πολλή αυτοκίνητα και τα κυκλοφορούσαν εδώ με ξένες πινακίδες. Έχουμε λάβει τα πάντα και γίνονται διασταυρώσεις και πραγματικά όλοι θα περάσουν από την εφορία να ελεγχθούν. Είπατε έχουμε και δηλαδή τις πληροφορίες. Έχετε ακούσει πολύ τώρα για τις offshore με την υπόθεση τη γνωστή του βουλευτή, ναι, του κ. Πάτση. Κοιτάτε, το πόθεν έσχες πρέπει να λειτουργεί σωστά. Δηλαδή, όταν κάποιος κατεβαίνει στην πολιτική, πρέπει όλα να είναι διάφανα. Μπορεί να μην ξέρει τον νόμο ένας βουλευτής και δει ένας νομικός. Όχι, δεν νομίζω ότι το ξέρει.
ούτε μπορεί να ξεχάσει κάποιο το ποτενέσιο να βάλει ένα 100 ευρώ. Άλλο να κάνουμε ένα λαθάκι. Δηλαδή, μπορεί να κάνουμε ένα λαθάκι. Δηλαδή, αγόρασα ένα αυτοκίνητο και δεν έβαλα ότι τα χρήματα αυτά είναι από εισοδήματα έτου ή απανάλωση κεφαλαίου. Εντάξει, αυτό είναι ένα λαθάκι. Και άλλοι ξεχάσαν στο παρελθόν οι υπουργοί να δηλώσουν κάποια χρήματα. Αυτό λέω, και νομίζω συμβαίνει. Άλλοι ξεχάσαν ένα εκατομμύριο. Άλλοι ξεχάσαν 2 εκατομμύρια. Άλλοι ξεχάσαν ότι έχουν εταιρείε offshore. Έτσι. Αλλά εντάξει, όχι, για να τα βάζουμε λίγο τα πράγματα. Καλά λέει η Ευλαμπία και θίγει το θέμα το πώ θα είναι. Ω τώρα, εγώ έχω την αίσθηση ότι λειτουργεί μόνο ως έσχες, ναι, και όχι, ναι, ως πόθεν. Δεν έχει ψαχθεί σε βάθος το τι έχει δηλώσει ο καθένας, πού το προέκυψαν, πώς θα βρήκε όλα αυτά τα χρήματα. Έτσι ακριβώς. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει μένα, ο έλεγχος απαραίτητος. Να γίνεται μέσα από τα κόμματα. Δηλαδή, τα επιτελεία του κάθε κόμματος που είναι δίπλα από κάθε πρόεδρο, θα πρέπει όταν κάποιος θέτει τον εαυτό του για υποψηφιότητα με το οποιοδήποτε κόμμα, να τα επιτελεί να του λένε φέρε μας εδώ ποτενέσεις, φέρε φορολογικές δηλώσεις, να βάζουν κάτω. Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Καουκή. Και να ψάχνουν πρώτα αυτοί και κύριε μετά Καουκή, να προχωράνε. Να δίνουν την άδεια να είναι υποψήφιοι. Για να μην κρυβόμαστε πίσω στο δάχτυλό μας. Σε όλα τα κόμματα, όταν καταθέτει υποψήφιος, υπογράφει το χαρτάκι του. Εγώ, αν πάω, ο Βαγγέλης, η Ευλαμπία ή εσείς. Και εμείς που βάλουμε ποτενέσεις. Πέρα από αυτό. Και όταν κατεβαίνει υποψήφιος, δεν σου λέει φέρε λευκό ποινικό μητρό και επίση ένα χαρτάκι ότι δεν έχει offshore. Ναι, ωραία, για να μην τρελαθούμε. Για να μην τρελαθούμε. Για το Μητρό, ναι, σίγουρα το λένε. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Δεν μπορεί κάποιο, α πούμε, παράδειγμα χάρη, να ή ακόμα είναι, και στα κόμματα όταν παίρνουν τα χαρτιά, δεν τα εξετάζουν. Σου λένε εντάξει, το έγραψε ο άλλο, οκ. Δεν μπορεί κάποιο να χρωστάει στην εφορία, να χρωστάει στον ΕΦΚΑ, να έχει θαλασσοδάνεια, να τρέχουν και να θέλει τον εαυτό του υποψήφιο να εκλέγεται βουλευτή. Και μετά αυτός ο άνθρωπος είναι δυνατόν να υπερασπιστεί. Όχι, αυτός ο άνθρωπος επαναλύσει το οικονομικό του πρόβλημα. Επαναλύσει το οικονομικό του πρόβλημα. Δεν πάει να βοηθήσει το λαό, να το πούμε έτσι. Γιατί ο βουλευτής ψηφίζει για το λαό. Πάντως, ας πούμε, ναι. Γιατί είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Γιατί κάνουμε και δημοσιογράφοι το ποθενές και εμείς κοιτάμε το ψηφίο. Μην κάνουμε κανένα λάθος. Και μας κυνηγήσουν, αλλά τελικά κανένας δεν τα κοιτάει. Εγώ κάνω από το 2004 πάντως ποθενές και ω σήμερα. Από το 2004 ω σήμερα κάνω ποθενές. Πρώτα ήταν χειρόγραφα, από το 2015 και έπειτα γίνανε ηλεκτρονικά. Στο ψηφίο θα πατήσεις, κύριε Καούκη μου, στον υπολογιστή. Τα κοιτάς, τσεκάρεις, τα ποσά, είναι αυτά. Μέχρι τέλος Νοεμβρίου έχω να υποβάλλετε, έτσι, μην το ξεχάσετε. Το υποβάλαμε. Το υποβάλλετε, είστε γρήγοροι. Ελέγξτε με. Δευτέρα το φτιάχνω. Εσύ Δευτέρα σου πενθυμίσω. Αν και πιστεύω θα δοθεί μια παράταση μέχρι τέλος του έτους. Τίποτα, εμείς το καθαρίσαμε. Εγώ το έχω καθαρίσει, κύριε Καούκη, να μάθει. Εμείς θα κάνουμε νωρίς για να ξεμπερδεύουμε. Πάντως, κύριε Καούκη, επειδή ρωτάνε αρκετοί, θέλω να επιστρέψουμε λίγο στην επιστρεπτέα. Επιστρέφουν λοιπόν ολόκληρο το ποσό όσοι πιαστούν στη ΦΑΚΑ. Και πρέπει να είναι εφάπαξ, δηλαδή δεν μπορεί εφάπαξ να κάνει ρύθμιση κάποιος. Όχι, εφάπαξ. Εφάπαξ και ντόκος. Δεν μπορεί να κάνει ρύθμιση. Εφάπαξ και ντόκος όταν δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Δηλαδή όταν λέτε ντόκος, έλεγε, όταν λέτε ντόκος, άμα είναι 10.000, πώς θα πάρει, θα πάρει. Θα υπάρχει ένα επιτόκιο, ας πούμε, για τους μήνες τους οποίους έχουν περάσει. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς πόσο θα είναι. Υπολογίζεται ότι θα είναι στις τάξεις γύρω στο 3%. Μπορεί να είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω. Είναι νούμερο. Ναι. Είναι νούμερο, είναι μεγάλο και όσοι κληθούν αυτή τη στιγμή να τις επιστρέψουν θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχουν όμως και κάποιες. Μερικοί το κάνανε από αμέλεια ή από λάθος. Ναι. Δηλαδή το ξεχάσαν ότι έπρεπε κάποιος που έφυγε να αναπληρώσουν το προσωπικό. Μόνο αν ήταν και οθελή αποχώρηση, συνταξιοδότηση μάλλον, μόνο εκεί το άφηνε. Ναι. Αλλά και πάλι έπρεπε να συμπληρώσει το προσωπικό. Κάποιοι δεν δώσαν σημασία ίσως. Την αμέλεια όμως δεν είναι ακριβά. Τους κατηγορούμε όλοι, δηλαδή. Δεν είναι όλοι πονηροί. Δεν είναι όλοι πονηροί. Δεν τη συγχωρείτε. Κάποιοι ξεχασιάριδε. Δεν τη συγχωρείτε. Θα δούμε όμως, είπε, θα δούμε τι διευκρινήσει. Θα έχουμε κάποιες παρεμβάσεις επόμενες μέρες. Θα γίνει δηλαδή μικρή απόκριση. Πάμε σε εκλογές γι' αυτό.